Όπως όλα τα καλά remakes, είναι σημαντικό για ένα παιχνίδι να μπορέσει να καλωσορίσει με ευκολία τους νέους παίκτες, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν παίξει το παιχνίδι στην original μορφή του, στην κονσόλα που πρωτοκυκλοφόρησε, αλλά και να κρατήσει το ενδιαφέρον τους ειδικά από την πρώτη ώρα του gameplay. Αυτό προσπαθεί να επιτύχει και το ολοκένουργιο Kirby's Return to Dreamland Deluxe για την αγαπημένη μας κονσόλα της Nintendo, το Switch. Είμαι ο Δημήτρη G και αυτό είναι το βίντεο της παρουσίασης της νέας περιπέτειας του Kirby στο Nintendo Switch που κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου. Όχι ακριβώς νέα περιπέτεια αφού είναι remake, αλλά νέα τουλάχιστον πάνω στην αγαπημένη μας κονσόλα. Ευχαριστώ την CD Media SE Cyprus, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Nintendo στην Κύπρο, για την παροχή του βίντεο παιχνιδιού. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και γιατί όχι subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να βλέπετε πιο πολλά video game reviews και unboxing videos. Η ιστορία του παιχνιδιού ξεδιπλώνεται, όπως βλέπετε τώρα στην αρχή αυτού του βίντεο, και βλέπουμε τον Μάγκολορ, έναν μυστηριώδη ταξιδιώτη του διαστήματος που προσγειώνεται άτσαλα στον πλανήτη Popstar. Η αποστολή μας είναι απλή ή, όπως θα δούμε στα μετέπειτα στάδια, όχι τόσο. Πρέπει να βρούμε τα 4 κομμάτια του διαστημόπλοιου του Μάγκολορ που προσγειώθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη και μαζί τους τα 120 Energy Spheres που μαζεύουμε κατά τη διάρκεια των σταδίων που διανύουμε και που είναι κάπως κρυμμένα μέσα σε κλαδιά ή από κάτω από το έδαφος. Γενικά υπάρχουν δύο ειδών Kirby βιντεοπαιχνιδιών. Από την μία, τα standard platformers, που ο Kirby αντιγράφει τις ικανότητες των αντιπάλων του σε σχετικά εύκολα στάδια, και από την άλλη, οι πιο ειδικές περιπέτειες που ξεχωρίζουν αρκετά από την συνηθισμένη φόρμουλα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το παιχνίδι αυτό. Το Kirby's Return to Dreamland είχε πρωτοκυκλοφορήσει στο Wii το 2011 και τώρα με την Deluxe έκδοση στο Switch το κάνει και ξεχωρίζει με ανανεωμένο art style στα γραφικά και με νέα copy abilities για τον ήρωά μας, όπως το Mecha που του δίνει μια ισχυρή ρομποτική πανοπλία με κανόνια στο κράνος και το Sand που πλέον μπορεί να ελέγχει την άμμο και να δημιουργεί γροθιές και ένα κάστρο από άμμο, αποτελειώνοντας έτσι τον εχθρό που έχει μπροστά του. Μπορεί τα πρώτα στάδια να σας φανούν εύκολα, αλλά αν παραμείνετε και επιμείνετε, το παιχνίδι θα σας ανταμείψει, είτε παίζετε solo είτε με παρέα, αφού το multiplayer mode υποστηρίζεται για μέχρι και 4 παίκτες ταυτόχρονα, όπου ο καθένας σας ελέγχει από έναν διαφορετικό χαρακτήρα Kirby. Μην ξεχάσετε όμως ότι για κάθε παίκτη που κάνει join στο παιχνίδι σε οποιοδήποτε σημείο και στάδιο, θα σας στοιχίσει μία από τις δικές σας ζωές, αφού όλοι μαζί μοιράζεστε τις ίδιες ζωές στο παιχνίδι. Αν δεν έχετε άλλες ζωές για να ξοδεύσετε, τότε ο νέος παίκτης μπαίνει μεν στο παιχνίδι, αλλά με μειωμένη ζωή στο 1/4. Τα μετέπειτα στάδια λοιπόν είναι αυτά που θα σας δυσκολέψουν και θα κάνουν τις παλάμες σας να υδρώσουν, αφού η ολοκλήρωση των σταδίων εξαρτάται καθαρά από την ικανότητα που θα διαλέξετε να κάνει copy ο Kirby. Αν θα πρέπει δηλαδή να περάσετε από φωτιές, τότε θα ήταν έξυπνο να διαλέξετε ικανότητα που έχει να κάνει με νερό. Τα mini bosses και αυτά αυξάνονται και μαζί τους τα mini challenges. Το Kirby's Return to Dreamland Deluxe για το Nintendo Switch είναι ιδανικό για τα παιδιά μας, τα ανήψια μας και όλους όσοι νιώθουν ακόμα παιδιά. Μια έξυπνη και γοητευτική περιπέτεια μας περιμένει, που έχει σχεδιαστεί για τις νεότερες αυτές ηλικίες. Ειδικά όταν παίζουμε όλοι μαζί σε τετραπλό multiplayer. Σας αφήνω με το υπόλοιπο του gameplay, την ολοκλήρωση του πρώτου κόσμου και την απόκτηση του πρώτου κομματιού του διαστημόπλοιου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για να μην χάνετε τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ ξανά την CD Media SE Cyprus, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Nintendo στην Κύπρο, για την παροχή του παιχνιδιού.
Thank you.
Thank you.